Γεια χαρά! Μιλήσουμε σήμερα για την ελληνική πραγματικότητα και ειδικότερα θέλω να μιλήσω για το θέμα των διακοπών του κυρίου Τσίπρα στο πολυτελέστατο αυτό γιότ για λίγο. Όχι για λίγο, για όλη την εκπομπή. Όσο διαρκέσει αυτή η παρουσίαση. Λοιπόν, θέλω να το βίντεο αυτό. Θέλω λοιπόν να εξηγήσω κάτι πριν ξεκινήσουμε. Ότι ο Πρωθυπουργός, η πολιτική, ξεχάσα τον Πρωθυπουργό, η πολιτική, όπως όλοι μας έχουν δικαίωμα να ζουν σαν απλοί πολίτες και να έχουν ιδιωτική ζωή και να οι οικογένειές τους να είναι εκτός πολιτικής διαμάχης, όπως γίνεται στην Αμερική στις μαφίες. Ξέρετε ότι η μαφία είναι, έχει κάποιους νόμους, συστικούς νόμους που δεν τους παραβαίνει και ένας από αυτούς είναι ότι οι οικογένειες είναι πάντοτε εκτός διαμάχης. Όχι ότι συγκρίνω προς Θεό, για να το κάνω κατανοητό. Έρχομαι λοιπόν εδώ πέρα και λέω ότι όντως ο Τσίπρας, ο Κοντζοτάκης, ο Λεβέντης, όλοι έχουν δικαίωμα στην ιδιωτική του ζωή μέχρι που αυτή, μάλλον αλλιώτικα, όσο αυτή δεν επηρεάζει τα δημόσια καθήκοντά του. Διότι εάν επηρεάζει τα δημόσια καθήκοντά του, τότε όπα, έχουμε εμείς οι πολίτες κάτι να πούμε για αυτό το θέμα. Αν δεν είναι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Και λέω αυτό τώρα για το θέμα του γιότ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα που πήγε ο κύριος Τσίπρας με γιότ. Αν ήταν, δηλαδή, συγγνώμη, αν έχεις έναν φίλο ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος και γνωριζόσαστε 40 χρόνια, ήμουν από παιδιά μαζί και σου λέει, έλα ρε μπαγάσα, πώς διάλο λέγεσαι, Γιώργο, Δημήτρη, Περικλή, Αλέξη, πάμε βόλτα με το σκάφος μου που έλεγε, έχω σκάφος, πάμε βόλτα, πάμε μια βόλτα, δεν θα του πω όχι, προς Θεού. Δεν κατάλαβα. Θα μου πεις ότι ναι, θα μπορούσες όμως να πεις ότι εντάξει, αυτό είναι όντως το πολύ ακραίο που θα έπρεπε να πει ο Πρωθυπουργός και κάτι ρε Γιάννη, στο φίλο του, όχι πια όσο είμαι Πρωθυπουργός, αλλά έστω θα το παραβλέψω, πραγματικά είναι ακραίο. Εγώ θα το έκανα, αλλά είναι ακραίο. Το δέχομαι λοιπόν αυτό. Έλα όμως που και να πάμε το φίλο σου. Ή θα το δεχόμουν επίσης. Εάν έλεγε στην κυρία Παραγωπούλου, συγγνώμη, έχετε ένα γιότ ή σε οποιονδήποτε, πόσο το νοικιάζετε την εβδομάδα, 3.000 ευρώ. Ορίστε κυρία μου, 3.000 ευρώ το πρώτο για μια εβδομάδα. Μπράβο, μαγιά σου, σου αποκαλύπτω, δικαίωμά σου είσαι να πας όχι με πώς το λένε, με γιότ και με ιδιωτικό αεροπλάνο αφού το πληρώνεις από την τσέπα σου. Εντάξει. Εδώ όμως δεν ισχύει κανένα από τα δύο. Ούτε η κυρία Παραγωπούλου είναι παιδική του φίλη, ούτε το πλήρωσε. Η κυρία Παναγωπούλου του είπε: εγώ δεν το χρησιμοποιώ, πάρ' το πασά μου. Όπα! Εδώ είναι δωροδοκία. Διότι όπως λένε και οι Αμερικανοί, there is no such thing as a free lunch, δεν υπάρχει δηλαδή τζάμπα γεύμα. Ξέρετε ότι το πληρώνει ακριβά. Ειδικά μάλιστα όταν η κυρία Παναγωπούλου είναι και επιχειρηματίας η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Θα σας υπενθυμίσω ότι ο Όλμερτ πήγε φυλακή για μια τέτοια υπόθεση. Δωροδοκία σε παίρνει δώρα από κάποιον φίλο, ο οποίος δεν είχε, όχι φίλο, από κάποιον επιχειρηματία, ο οποίος δεν είχε επιχειρήσει στο Ισραήλ και ο Νετανιάου για το ίδιο έχει ένα από τα αντικείμενα για τα οποία βαρύνεται, είναι ένα τέτοιο ακριβώς, με δώρα από επιχειρηματίες που δεν είναι στο Ισραήλ, τόσο από έναν. Οπότε αυτό είναι δωροδοκία και μάλιστα αραμνταμπαμπαμ, πώς τι άλλο το λέτε, καταλάβετε, θέλω να πω, έτσι ολκίζει αθώρα. Εκεί με βρίσκεις τελείως αντίθετο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που με ξένησε, αν θέλετε, με ενόχλησε αφάνταστα, ήταν το θέμα των διακοπών εκείνες τις ημέρες, δηλαδή το timing. Δεν μπορεί να έχεις νεκρούς, να έχεις αυτό εκείνο, να γίνεται της κακομοίρας και να πηγαίνεις εσύ ως πρωθυπουργός διακοπές. Δεν λέω διακοπές με το σκάφος, παραλαμβάνω. Οποιασδήποτε διακοπές με αντίσκηνο σε ένα κάμπινγκ. Δεν έχεις το δικαίωμα εκείνη τη στιγμή. Γιατί εκείνη τη στιγμή όλοι κοιτάζουν σε σένα να βρεις λύσεις στο κακό που μας βρήκε. Δεν μπορείς να πας διακοπές. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία εμείς οι κοινοί θνητοί δεν μπορούμε να, ή μάλλον μπορούμε να κάνουμε και δεν μπορούν να κάνουν οι πολιτικοί και το αντίστοιχο. Το αντίστοιχο, συγγνώμη. Και το αντίστοιχο. Πράγματα που μπορεί να κάνουν οι πολιτικοί και δεν θα κάνουμε εμείς. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα αυτά είναι ότι πρέπει εν καιρό,
ανάγκη ή σε στιγμή που γίνεται καταστροφή πρέπει να είσαι εκεί. Εγώ λοιπόν, εάν θα καταδίκαζα, όχι, αλλά αν μέμφωμαι τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, είναι για αυτά τα δύο πράγματα και μόνο. Το ένα, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, είναι δωροδοκία, από τη στιγμή που η κυρία Παραγωπούλου στο δίνει έτσι πάρτο, τζαμπέ, και το άλλο είναι το θέμα της, του timing, που ήταν το πιο, ήταν λάθος. Αυτά απλώς να ξαναπώ πάλι από αρχή, οι πολιτικοί έχουν το δικαίωμα να έχουν η δική τους ζωή, ιδιωτική, η οικογένειά σου δεν πρέπει να θίγονται, που δεν είναι λόγο, είναι εκτός διαμάχης για να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Αυτά! Γεια χαρά!